Βρισκόμαστε σήμερα αρχές περίπου Ιουλίου του 2022 και θέλω να αναφέρω κάποια πράγματα για την κατάσταση στο Ισραήλ, πρώτα απ' όλα την πολιτική κατάσταση στο Ισραήλ. Όπως ξέρετε, η ψευτοκυβέρνηση, η αντιδημοκρατική κυβέρνηση, δικτατορία και χούντα θα το λέγα καλύτερα, των ακροαριστερών και των Ισλαμιστών, του Μπένετ και του Λαπίντ, έχει πέσει εδώ περίπου 3 εβδομάδες από τώρα. Κατάφεραν να είναι στην εξουσία με έναν πολύ βρώμικο πολιτικό βρώμικο παιχνίδι, θα λέγαμε, μια πολύ βρώμικη πολιτική μανούβρα να ανεβούν στην εξουσία αντιδημοκρατικά και παραμείναν στην εξουσία μόνο για έναν χρόνο. Προσοχή, μόνο για έναν χρόνο και 3 μέρες πιο συγκεκριμένα, και ευτυχώς, δόξα τον Θεό, έπεσαν. Ελάτε όμως που σύμφωνα με τους νόμους πρέπει οι επόμενες εκλογές θα γίνουν, πρέπει να περάσει μια περίοδος 4 μηνών μέχρι τις επόμενες εκλογές, εθνικές εκλογές, και έτσι 1η Νοεμβρίου του 2022 θα προχωρήσουμε σε νέες εθνικές εκλογές, τις 5ης, μέσα σε 2 χρόνια. Μέχρι τώρα όλα καλό και όλα ωραία, και σύμφωνα με τα Γκάλοπς και πάλι η Ισραηλινή δεξιά φαίνεται ότι θα νικήσει, αμήν τι άλλο μέχρι τώρα, ακόμα και στις προηγούμενες εκλογές, η Ισραηλινή δεξιά πάντα νικάει, okay, στις κάλπες. Ελάτε όμως που κάνανε κάποιοι δεξιοί πολιτικάνιδες, προδίδοντας τους ίδιους τους, τους ψηφοφόρους, όπως ο Ναφταλή Μπένετ, η Αγέλε Τσακέτ, ο Γκίντον Σαρ, και κάποιοι άλλοι, όπως ο Αμίν Διάλο και ο ίδιος ο Λίμπερμαν, πήγανε και ταυτιστήκανε με την άκρα αριστερά και με τους Ισλαμιστές και κάνανε μια ψευτοκυβέρνηση μόνο και μόνο για να βγάλουν την εξουσία τον Μπενιαμίν Νετανιάου. Αυτός ήταν ο σκοπός τους, και αμήν τι άλλο, τι κατάφεραν με αυτό, μια τρύπα στο νερό. Λοιπόν, είναι να γίνουν οι νέες εκλογές το Νοέμβριο, αρχές Νοεμβρίου, και σύμφωνα με όλα τα Γκάλοπς η Ισραηλινή δεξιά θα νικήσει, όπως φαίνεται, και πάλι και πολύ ισχυρά. Το Λικούντ με την ηγεσία του Νετανιάου θα πάρει πάρα πολλές έδρες, είναι το πιο μεγάλο κόμμα. Τα υπόλοιπα δεξιά πατριωτικά κόμματα, αληθινά πατριωτικά κόμματα, όπως για παράδειγμα η Οτσμά Ιουτή, η Εβραϊκή Δύναμη του Ίταμαρ Μπενγκβίρ, του βουλευτή Ίταμαρ Μπενγκβίρ, μαζί με τον θρησκευτικό σιωνισμό Τσιονού Ταντατήτα του βουλευτή Μπετσάλελ Σμότριτς, μαζί συγκινούνται το τρίτο κόμμα. Αυτό ο συνασπισμός αυτών των δύο δεξιών πατριωτικών κομμάτων γίνεται το τρίτο κόμμα σε δύναμη μέσα στο Ισραήλ. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται όμως. Έτσι λοιπόν, μέχρι να γίνουν οι εκλογές, υπάρχει η περισσιακή κυβέρνηση. Και ο Ναφτάλι Μπένετ, αυτό το μηδενικό που ακούει στο όνομα Ναφτάλι Μπένετ, πέρασε την εξουσία σε ένα ακόμα χειρότερο μηδενικό που ακούει στο όνομα Γιαΐρ Λαπίντ. Για όποιον δεν γνωρίζει, τα έχω ξαναπεί, για όποιον δεν γνωρίζει, ο Γιαΐρ Λαπίντ είναι το ακριβώς αντίστοιχο του Αλέξη Τσίπρα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αν ο Μπένετ ήταν το αντίστοιχο του Καμένου, λοιπόν ο Λαπίντ είναι το αντίστοιχο του Τσίπρα. Ένας χαραμοφάης, ένα μηδενικό, ένας τύπος ο οποίος δεν τελείωσε ούτε δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Όχι ότι έχω πρόβλημα με αυτό. Θα σας πω όμως που έχω πρόβλημα. Ένας τύπος ο οποίος δεν έχει κάνει καμία σοβαρή στρατιωτική θητεία, όχι ότι έχω πρόβλημα με αυτό, αλλά πού υπάρχει το πρόβλημα. Ότι αυτός ο συγκεκριμένος τύπος κατηγορεί τους ούλτρα-ορθόδοξους θρησκευόμενους Εβραίους όλη την ώρα, ότι δεν κάνουν στρατό, ότι δεν πηγαίνουν πανεπιστήμιο. Ο ίδιος δεν έχει πάει καν πανεπιστήμιο, ο ίδιος δεν έχει κάνει αληθινό στρατό. Κατά τα άλλα, κατηγορεί τους θρησκευόμενους ούλτρα-ορθόδοξους Εβραίους γι' αυτό. Πάμε όμως παρακάτω. Ο συγκεκριμένος τύπος είναι ένας τύπος ο οποίος μπήκε μέσα στην Ισραηλινή πολιτική εξαιτίας από τις πλάτες του ίδιου του πατέρα. Ο πατέρας του ήταν ένας βουλευτής και δημοσιογράφος, εντελώς αντιθρησκευόμενος, ένας άνθρωπος ο οποίος έφριζε από μίσος εναντίον του ίδιου του εβραϊσμού, ο πατέρας του, ο Τόμι Λαπίντ, ένας άνθρωπος Εβραίο αντισημίτης συγκεκριμένα, ο οποίος κατάφερε να βάλει το γιώκα του, τον μαμόθρευτο γιώκα του, μέσα στην δημοσιογραφία, ποια δημοσιογραφία, του κίτρινου τύπου.
Okay. Και ο τύπος μάλιστα ήταν εντελώς, πώς το λένε, έκανε εκπομπές κίτρινου τύπου πρωινών εκπομπών και μεσημεριανών εκπομπών στην Ισραηλινή τηλεόραση. Και από εκεί μετέπειτα τον έβαλε και μέσα στην πολιτική. Και έχουμε σήμερα έναν Γιαΐρ Λαπίντ, ο οποίος είναι ένας ανώριμος τύπος, εντελώς, okay, ο οποίος βέβαια έχει γίνει εντελώς πιόνι των liberals και των liberal ατζεντών. Όταν έγινε υπουργός εξωτερικών στην δικτατορία αυτή που κάνανε, το πρώτο πράγμα που ήξερε να κάνει είναι να βάλει, λέει, την ΛΟΑΤΚΙ σημαία, το κουρέλι, το ΛΟΑΤΚΙ, να το υψώσει μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Εντελώς τέτοια τρελά πράγματα. Okay, ο τύπος είναι εντελώς ξεκάρφωτος, όλη την ώρα κάνει ΛΟΑΤΚΙ ατζέντα, προωθεί ΛΟΑΤΚΙ ατζέντες, προωθεί liberal ατζέντες, ακροαριστερές ατζέντες και μην τι άλλο τώρα σου λέει. Ο τύπος πρέπει να είναι μόνο υπηρεσιακός πρωθυπουργός για 4 μήνες. Okay. Σύμφωνα με όλα τα γκάλοπς δεν πρόκειται να βγει ξανά πρωθυπουργός. Ελάτε όμως που ο τύπος χρησιμοποιεί την θέση του, την υπηρεσιακή του αυτή θέση, να κάνει πράγματα τα οποία απαγορεύονται να τα κάνει ένας υπηρεσιακός πρωθυπουργός. Με την έννοια ότι προσπαθεί να διαμελήσει το κράτος του Ισραήλ. Ελάτε που έρχεται τώρα το αφεντικό του, ο ξεμοραμένος Biden, αν μην τι άλλο, δεν είναι ο ίδιος ο Biden, είναι το liberal ακροαριστερό επιτελείο του Biden, που είναι το επιτελείο του Ομπάμα, του Ισλαμιστή Χουσέιν Ομπάμα, για όποιον καταλαβαίνει. Λοιπόν, έρχεται το επιτελείο του Biden σε 2-3 μέρες στο Ισραήλ και ήδη λέει ο Biden, περνάει το μήνυμα στον Λαπίντ, ότι πρέπει να κάνεις ειρηνευτική συμφωνία με τους ψευτοπαλαιστίνιους, με τον ψευτοπαλαιστίνιο εχθρό. Που αυτό σημαίνει ότι πρέπει να διαμελήσει την Ιερουσαλήμ και πρέπει να δημιουργήσει ψευτοπαλαιστινιακό κράτος στην και έκτρωμα ψευτοπαλαιστινιακό τρομοκρατικό κράτος στην Ιουδαία και Σαμάρια. Και τώρα έχετε ο Λαπίντ και σου λέει να είμαι πρωθυπουργός του Ισραήλ, θα το κάνω. Και μη τι άλλο, έχει πάρει ήδη μήνυμα και ο ίδιος έτρεξε να πάρει τηλέφωνο τον αρχιτρομοκράτη Μαχμούτ Αμπάς, τον αρχηγό της ψευτοπαλαιστινιακής διοίκησης. Και αν μη τι άλλο, από ό,τι φαίνεται, ο Biden θα επισκεφτεί και την Ανατολική Ιερουσαλήμ για να δείξει ότι η Ιερουσαλήμ είναι διχασμένη και διχοτομημένη και ότι θέλουν να τη διαμελήσουν, και αυτό είναι το μήνυμα των Αμερικάνων υπό Biden, okay. Και μη τι άλλο, στην προηγούμενη, πριν λίγες μέρες, στο ταξίδι του το προηγούμενο, στην επίσκεψή του την προηγούμενη του Λαπίντ στη Γαλλία, ο Μακρόν, ένα άλλο επίσης τσιράκι των Liberals, έτρεξε να του πει περιμένουμε εσένα για να ανοίξεις την πόρτα για μια ειρηνευτική συμφωνία με τους ψευτοπαλαιστίνιους. Δηλαδή όλοι οι Liberals, όλοι οι εχθροί του Ισραήλ, ποντάρουν στον Λαπίντ και στους ακροαριστερούς σε αυτούς τους 4 μήνες αντιδημοκρατικά και χωρίς να έχουν καν το δικαίωμα να κάνουν κάτι τέτοιο, να διαμελήσουν το κράτος του Ισραήλ και να προχωρήσουν σε και καλά δίθεν συμφωνίες με τους ψευτοπαλαιστίνιους εχθρούς, διαμελίζοντας το κράτος του Ισραήλ, διαμελίζοντας και άλλο την εβραϊκή γη, εις βάρος του εβραϊκού έθνους και όλα αυτά χωρίς να έχει καν την εξουσία δημοκρατικά ο Λαπίντ στα χέρια του. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αν μη τι άλλο, ο Biden θέλει να περάσει μήνυμα, θέλει να περάσει, λέει, και καλά γραμμή, ότι οι πατριωτικές εβραϊκές οργανώσεις που αγωνίζονται εναντίον της εβραϊκής αφομοίωσης να θεωρηθούν, όπως η οργάνωση ΛΕΑΒΑ, φλόγα, να θεωρηθούν δίθεν τρομοκρατικές οργανώσεις. Για ποιο λόγο? Μόνο και μόνο γιατί αυτό βολεύει τους liberals ακροαριστερούς για να αμαυρίσουν τον εβραϊσμό και σκοπός τους είναι, αν μη τι άλλο, αύριο μεθαύριο να βγάλουν εκτός νόμου όλο τον εβραϊσμό, τον ορθόδοξο αυθεντικό εβραϊσμό, να βγάλουν εκτός νόμου και τον χριστιανισμό, τους πιστούς χριστιανούς. Γιατί αυτό είναι ο σκοπός τους. Να καταστρέψουν τα έθνη μας, να καταστρέψουν τις θρησκείες μας, βασικά τον εβραϊσμό και τον χριστιανισμό, και να καταστρέψουν τη φυσιολογική οικογένεια. Αυτό είναι ο σκοπός τους. Σε λίγο οποιοδήποτε πατριώτης θα βγει εκτός νόμου. Οποιοδήποτε δεξιός θα βγει εκτός νόμου. Οποιοδήποτε πιστός Εβραίος, αληθινά πιστός Εβραίος και αληθινά πιστός χριστιανός θα βγει εκτός νόμου. Οποιοδήποτε υποστηρίζει μια φυσιολογική νορμάλ οικογένεια θα βγει εκτός νόμου. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και στο Ισραήλ ιδιαίτερα το κάνουν, το βλέπουμε να γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Λοιπόν,
Το θέμα είναι εμείς τι κάνουμε. Και δηλώνουμε στον Biden και στο επιτελείο του, στον ξεμορραμένο Biden και στο επιτελείο του, το ακροαριστερό, ότι είναι ανυπηθύμητοι για εμάς μέσα στην γη μας. Ένας Biden και ένα επιτελείο του που κάνουν τα πάντα και κλείνουν τα μάτια μπροστά στο φανατικό Ισλαμικό Ιράν για να προχωρήσει για τα πυρηνικά του όπλα εναντίον του Ισραήλ. Ένας Biden ο οποίος πιέζει το Ισραήλ και τα καταφέρνει με τον Λαπίτ και τον Μπένετ να ανοίξουν πόρτα στους Τούρκους και ιδιαίτερα στην Τουρκία του Ερντογάν. Τα βλέπετε αυτά. Αμήν τι άλλο, όλοι όσοι υποστηρίζαν τον Biden και ήταν εναντίον του Τραμπ, τώρα έχουν φάει πόρτα και στην Ελλάδα, βλέποντας ότι το επιτελείο του Biden κάθε άλλο παρά φιλελληνικό είναι. Okay? Λοιπόν, σκοπός μας όπως είναι ο εβραϊκός λαός να σταθούμε μπροστά σε κάθε Biden, σε κάθε επιτελείο του Biden, σε κάθε ακροαριστερό, σε κάθε Λαπίντ και σε κάθε ακροαριστερό που θέλει να διαμελήσει το κράτος του Ισραήλ, που θέλει να διαμελήσει την Ιερουσαλήμ και να του πούμε ως εδώ και μη παρέκει. Πάνω από τα πτώματά μας. Δεν πρόκειται να μας διαμελήσετε τη γη μας ξανά. Δεν πρόκειται να μας διαμελήσετε την πρωτεύουσά μας στην Ιερουσαλήμ ξανά. Οκ. Okay? Και δεν πρόκειται να σας αφήσουμε να βγάλετε εκτός νόμου τους Εβραίους πατριώτες τη στιγμή που χαϊδεύετε το φανατικό Ισλάμ. Και μη τι άλλο, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ο Biden και το επιτελείο του είναι ό,τι το χειρότερο για τις ΗΠΑ και τους Αμερικάνους, τους πατριώτες Αμερικάνους. Όπως ο Γιαΐρ Λαπίντ είναι ό,τι το χειρότερο και το επιτελείο του και η ακροαριστερά του Ισραήλ, η προδοτική αριστερά του Ισραήλ, είναι ό,τι το χειρότερο για τον πιστό εβραϊκό έθνος και τον πατριωτικό Ισραηλινό λαό. Και πρέπει και οι μεν και ο Biden και ο Λαπίντ να φύγουν εντελώς και να έρθει ξανά στην εξουσία οι αληθινές πατριωτικές δυνάμεις, τόσο στην Αμερική, τόσο στο Ισραήλ, όσο στην Ελλάδα. Ξέρετε κάτι, οποιοδήποτε γίνεται πιτσιράκι του Biden, είτε προέρχεται από την δεξιά ή κεντροδεξιά, είτε προέρχεται από την ακροαριστερά ή την αριστερά, είναι σκάρτος. Εντάξει, εντελώς σκάρτος. Λοιπόν, και πρέπει να ξαναγυρίσουμε, να ξαναφέρουμε στην εξουσία τις αληθινές πατριωτικές δυνάμεις, τόσο στις ΗΠΑ, σε όλη την Δύση, στην Ελλάδα και φυσικά στο ίδιο το Ισραήλ.